θα έλεγα πως είναι η Ελλάδα στο χρόνο. Δηλαδή, η πνευματική, η καλλιτεχνική της παραγωγή σε μια χρονική διάρκεια η οποία εκτείνεται από τα βάθη της αρχαιότητας ως τα νεότερα χρόνια. Αυτό είναι το Μουσείο Μπανάκη. Βεβαίως, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι ανυπέρβλητες και οι δυσκολίες αυτές έχουν να κάνουν με την εκδηλωμένη, θα έλεγα, αδιαφορία του ελληνικού κράτους για τον πολιτισμό γενικότερα. Μπορεί δηλαδή να διακηρύσετε ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, ωστόσο σε αυτή τη βιομηχανία δεν έχει επενδυθεί ούτε χρήμα, ούτε και ενδιαφέρον. Θα έλεγα μάλιστα ότι έχει υποτιμηθεί και η οικονομική διάσταση του πολιτιστικού προϊόντος. Κάτι που το ξέρουν και το έχουν εκμεταλλευτεί όλα τα κράτη σε όλη την υφήλιο, τουλάχιστον τη δυτική. Πώς αντιμετωπίζει την τρέχουσα κατάσταση? Με θυσίες απίστευτες, με έναν δραστικό περιορισμό του προσωπικού, με μία φοβερή μείωση της μισθοδοσίας, με μία συνεχή αλλαγή και αναθεώρηση των προγραμμάτων του, αλλά και με μια αισιοδοξία ότι τελικά, στο πείσμα των περιστάσεων, θα αντέξει και θα πάει μπροστά. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν πολύ στην νεότερη και τη σύγχρονη πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Άλλωστε, το Μουσείο Μπανάκη την έχει τιμήσει αυτή με την πινακοθήκη του Χατζηκυριάκου Γκίκα, όπου αναδεικνύεται ό,τι καλύτερο παρήγαγε η Ελλάδα. Στην ποίηση, στο θέατρο, στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στη κληπτική, στη χαρακτική, στο χορό, στον κινηματογράφο. Και αναδεικνύεται ως ενότητα, γιατί η έκφραση, η δημιουργία γενικότερα δεν τεμαχίζεται στις επιμέρους εκφάνσεις της. Χρωστάω πάρα πολλά στο Μουσείο Μπανάκη, πάρα πολλά. Και του χρωστάω κυρίως αυτή την εικόνα που έχω πλέον για τον τόπο μου, την μεγάλη, τη συνολική, μια εικόνα που ξετυλίγεται έτσι μέσα στο χρόνο. Και αυτή ακριβώς η εικόνα είναι που θρέφει τη βαθύτατη αισιοδοξία μου ότι πέρα από τα μνημόνια, πέρα από τα προσκερινά, πέρα από τις δυσκολίες της στιγμής, θα πάμε καλά. Δηλαδή, γιατί και ο τόπος είναι πάρα πολύ καλός και οι άνθρωποι του είναι πάρα πολύ καλοί.